διαρθρωτικέ αλλαγέ με στόχο τη ριζική αναδιάρθρωση του ΡΙΚ, προβλέπει το σχέδιο δράση για τη μεταρρύθμιση του οργανισμού. Σύμφωνα με το Sigma Life που αποκαλύπτει τη μελέτη τη PWC, ανάμεσα στι προτινόμενε άμεσε ενέργειε, προβλέπονται μεταξύ άλλων τα εξή. Διεξαγωγή μελέτη για τη δαπάνη που απαιτείται για πιθανού πλεονασμού συνεργατών ή καταργήσει θέσεων μόνιμου προσωπικού και επανεξέταση των προσόντων όλων των υφιστάμενων υπαλλήλων. Εφαρμογή του περιτερματισμού της απασχολήσεως νόμου για συνεργάτες αορίστου χρόνου και συνεργάτες ορισμένου χρόνου, με βάση την νόμιμη διαδικασία και το κόστος που θα συνεπάγεται για το ΡΙΚ. Προειδοποίηση και εξασφάλιση συγκατάθεσης του προσωπικού σε περίπτωση που επιχειρείται μεταβολή των όρων εργοδότησης. Προώρες αφιπηρετήσεις, πλεονασμοί, μειώσεις μισθών και δημιουργία εκούσιων σχεδίων αφιπηρέτηση, θεσμοθέτηση νέα οργανωτική δομή και καθορισμό των αναγκών τη με βάση τι μελλοντικέ ανάγκε του οργανισμού και το νέο τριετή προπολογισμό, διαβούλευση με τι συντεχνίε για τι αλλαγέ στην οργανωτική δομή για αποτροπή ακραίων μέτρων όπω οι απεργίε. Σε γραπτή δήλωση, ο κυβερνητικό εκπρόσωπο αναφέρει ότι οι όποιε αποφάσει θα ληφθούν μετά από διάλογο με το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού και τι συντεχνίε των εργαζομένων. Η πολιτική πρόθεση για αποφυγή απολύσεων στο ΡΙΚ, όπω αυτή εκφράστηκε προ το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού από τον Πρόεδρο τη Δημοκρατία, ισχύει. Χωρί αυτό να σημαίνει ότι αμφισβητείται η σχετική έκθεση των εμπειρογνωμόνων και οι δηλώσει του Υπουργού Εσωτερικών για το θέμα. Το σχέδιο δράση για τη μεταρρύθμιση του ΡΙΚ χωρίζεται σε τρει φάσει και υπολογίζεται ότι η υλοποίησή του θα ολοκληρωθεί σε ένα ορίζοντα 7 ετών. Περισσότερε λεπτομέρειε περιλαμβάνονται στο αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Σίγμα Live.